Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας, τι κάνατε, πώς είστε? Μια χαρά είμαι, πολύ μπάλα χθες. Ναι, ναι, κι εγώ πολύ. Από σένα το πέρα, αυτό που είπες, πολύ μπάλα. Χθες το βράδυ. Λοιπόν, με ποια σειρά θα τα πιάσουμε αυτά? Είναι και πολλά, είναι και αρκετά, ρε παιδί μου, και για το σχολιασμό της αγωνιστικής, αλλά και για την τελευταία, για την εξέλιξη, ας πούμε, που υπάρχει, τη σημαντική. Έλεγα στο ξεκίνημα, Μιχάλη, ότι την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον αυτό που κοροϊδεύεις το λούζεσαι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κοροϊδεύαμε τον Μπέο, ο οποίος έδιωξε τον προπονητή στην πρώτη αγωνιστική χωρίς να χάσει κιόλας. Και τώρα ήρθε η δεύτερη αγωνιστική που ο Άρης έδιωξε τον προπονητή του μετά από ένα κακό αποτέλεσμα. Ναι. Που θα στήριζε το καινούριο project, που αυτό και θα μείνει για χρόνια. Ξέρεις τα κλασικά αυτά που λέμε όταν ξεκινάει μια συνεργασία με έναν προπονητή. Ναι, η αλήθεια είναι να σου πω ότι πέσαμε από τα σύννεφα, δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Όχι. Σίγουρα όχι. Ναι, ναι, ακόμα εκεί απάνω είμαστε. Έτσι. Επίσης η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα πρέπει να το ορμολογήσουμε αυτό, ήμασταν υποψιασμένοι, το συζητάγαμε, το ξέραμε στα δημοσιογραφικά γραφεία που λένε ότι ο Μπούργος δεν πατάει καλά. Δεν περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα για να το μάθουμε. Mm-hmm. Υπήρχαν χίλια δυο παράπονα που έφταναν στα δημοσιογραφικά γραφεία σε σχέση με τις προπονήσεις, σε σχέση με την διαχείριση του ρόστερ, σε σχέση με την επιλογή των συστημάτων, σε σχέση με τη φυσική κατάσταση, σε σχέση με τη σχέση του Μπούργος με την τεχνολογία, η οποία δεν ήταν και, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Εγώ είχα ακούσει τη φράση από ανθρώπους του Άρη ότι οι προπονήσεις του είναι λίγο ινδιάνικες. Και ότι έχει μια αλλεργία με την τεχνολογία, με τα πόλαρ, με τις μετρήσεις, με. Ξέρεις, όλα αυτά όταν φτάνουν στα αυτιά σου πριν έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα, καταλαβαίνεις τι θα συμβεί όταν θα έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγο προετοιμασμένοι και υποψιασμένοι. Επίσης η αλήθεια είναι ότι εγώ τώρα το θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί με τον Κωστή, από το πρώτο μάτς το επίσημο του Άρη φέτος με την Κόμελ, επίσης θυμάμαι και τις γκρίνιες στην περσινή σεζόν, στο φινάλε, στα play-off, για τον Μπούργος, για τα συστήματα που χρησιμοποιούσε κτλ. Αλλά αφήνω στην άκρη τις γκρίνιες και τι μπορεί να λένε οι φίλοι του Άρη ή τι μπορεί να λέει ο ίδιος ο Άρης διοικητικά, και λέω ότι θυμάμαι από το πρώτο μάτς με την Κόμελ που κέρδισε 5-0 να γίνομαι κακός για τους φίλους του Άρη και ραδιοφωνικά εκεί σε εσάς και στο καζέτα με το κείμενο που έγραψα, γιατί θυμάμαι τα σχόλιά τους, που έλεγα ότι πολύ ωραίο αυτό που βλέπουμε από τον Άρη σε σχέση με την πίσω επιθετική του λειτουργία. Θα ευχαριστούμε ποδόσφαιρο φέτος, αλλά αυτό εδώ είναι λίγο ανισόρροπο. Και αν είναι ανισόρροπο με μια ομάδα τύπου Γκόμελ και συνεχίζει να είναι ανισόρροπο στη συνέχεια και δεν αλλάξει κάτι σε αυτή τη λογική ο Μπούργος, δεν παίζει να μην το βρει μπροστά του ο Άρης. Το βρήκε πρώτη φορά μπροστά του στο Τελαβίβ, εκεί που έχασε με 2-0, και αν εξαιρέσει κανείς το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, θα μπορούσε να έχει δεχτεί και άλλα γκολ, γιατί και εκεί και η αναστατική λειτουργία ήταν περιπάτου έκαναν φάσεις οι παίκτες της Μακάμπι, αλλά το είδαμε ακόμα και σε νίκες. Δηλαδή το 3-0 της πρεμιέρας με το Λεβαδιακό σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο πραγματικά ο Άρης βελτιώθηκε πολύ όσον αφορά την ασφαλτική του λειτουργία, αλλά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο μαγική εικόνα εκεί το 2-0 του πρώτου ημίχρονου, υπό την έννοια ότι ο Λεβαδιακός είχε κάνει καθαρές ευκαιρίες και ο Κουέστα είχε χρειαστεί στο πρώτο ημίχρονο να κάνει 5 επεμβάσεις για να κρατήσει το 0. Και εκεί ήταν ένα ακόμα μεγάλο καμπανάκι ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά με την ανασταλτική λειτουργία, και αν σου κάνει τόσες πολλές φάσεις ο νεοφώτιστος και ανέτοιμος Λεβαδιακός στο Κλεάνης Βικελίδης, κάτι δεν πάει καλά. Το ότι κάτι δεν πάει καλά ήταν φανερό και εμφανίστηκε χθες στο Αγρίνιο, όπου Άρης δέχτηκε 3 τέρματα, Πανετολικός και Δοκάρη, είχε 3 χαμένα, πολύ μεγάλα χαμένα τεατέτ, 2 από αυτά ο Καρέλης, όπου εκεί λες, όπα, εδώ παραγίνεται το κακό με μια ομάδα που τρέχει και είναι καλά γυμνασμένη όπως ο Πανετολικός και πιέζει σωστά και παίζει έξυπνα στους χώρους και στις αντιπιθέσεις. Το πρόβλημα έγινε πολύ πολύ μεγαλύτερο.
Οπότε, έστω και αν ακούγεται υπερβολικό, νομίζω ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Δεν ξέρω πού θα κατέληγε το πείραμα Μπούργους, διότι είχαμε πει τρομερή προσωπικότητα, φοβερή περίπτωση ποδοσφαίρα ανθρώπου, αλλά απειρία μεγάλη σε σχέση με το πρώτος προπονητής. Υπό αυτήν την έννοια ήταν ένα στοίχημα και ήταν ένα στοίχημα που δεν βγήκε. Το πρόβλημα είναι η επόμενη μέρα για μένα στον Άρη. Προφανέστατα δεν είναι έτοιμος και είναι λίγο παράξενο που δεν είναι έτοιμος, διότι με όλα αυτά που ακούγαμε και ξέραμε για τον Μπούργος, θα έπρεπε ο Άρης να έχει προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα, γιατί θα έπρεπε να έχει φανταστεί ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έρχεται εύκολα υποψήφιος από την Ελλάδα, Έλληνας προπονητής, να το πω πιο σωστά, που είναι μια λύση ας πούμε προφανής. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο ο Γιαννίκης. Δηλαδή έρχεται από μια αποτυχία σε μεγάλη ομάδα. Νομίζω ο Γιαννίκης θα πρέπει να κάνει restart πάλι με μια ομάδα τύπου ΠΑΣ και όχι να πάει σε ένα τέτοιο δεύτερο στοίχημα. Και δεν νομίζω ότι ο Άρης είναι έτοιμος να πάρει ένα τέτοιο δεύτερο στοίχημα. Και δεν βλέπω και άλλες περιπτώσεις. Μετά κάποιους καλούς Έλληνες προπονητές ο Άρης έχει εξαντλήσει ήδη. Μιλάω και για τον Μάτζιο και για τον Παντελίδη. Οπότε ο Δόνης είναι στο εξωτερικό και παίρνει πάρα πολύ καλά λεφτά. Και ο Δόνης, δεν τις βλέπω τις λύσεις. Μια διαχρονική περίπτωση που ασχολείται ο Άρης μονίμως, φιλολογικά, αλλά ποτέ στην πραγματικότητα, είναι ο Μαρίνος Σουζουνίδης. Είναι ο μόνος Έλληνας που θα μπορούσα να σκεφτώ, αλλά και αυτό. Τα τελευταία χρόνια πολλές φορές έχει ακουστεί το όνομά του και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Ακούστηκε και γράφτηκε τέλος πάντων ο Σουζουνίδης, αλλά δεν. Δεν έκανε την κίνηση. Ναι, δεν ξέρω. Για είναι κάποιο λόγο πάντως. Στην Κύπρο ή ήταν. Δεν ξέρω που είναι. Να σου πω την αλήθεια, το έχω χάσει λίγο. Να σου πω την αλήθεια, έτσι, το έχω χάσει λίγο. Να ψάξω λίγο. Ναι, αλλά τώρα όπως μιλάμε το κουκλάρις και μου λες. Δεν είναι μονόδρομος η επιλογή για τον Άρη με την ομάδα που έφτιαξε το καλοκαίρι. Ότι πρέπει να πάει σε κάποιον Ισπανόφωνο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τις επιλογές που έχει κάνει, λογικό δεν είναι να πάει προς τα εκεί. Ναι. Και θα ήταν το καλύτερο να, ότι έχει και θητεία στην Ελλάδα, ας πούμε, να ψιλονιώθει κιόλας. Έχουμε τέτοιους προπονητές που πέρασαν. Δεν έριξε καμιά ιδέα. Από τον Βόλο πέρασαν κανένα δυο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω που βρίσκονται. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα τι ψάχνει ο Άρης και νομίζω αν ξέραμε ήταν ένας δύο που είχε λοκάρει και τους είχε λοκάρει πριν φύγει ο Μπούργος, ότι σε αυτούς θα απευθυνθώ αν στραβώσει το πράγμα εν τέλει με τον Μπούργος. Νομίζω τώρα 24 ώρες μετά, ξέρω εγώ 18-19 ώρες μετά πως είναι, όλο και κάποιο όνομα θα έχει καλαφτεί. Άρα νομίζω ότι τσεκάρουν περιπτώσεις, φιλτράρουν περιπτώσεις, προφανώς έχουν μια λίστα και κόβουν και ράβουν, θα τους πάρω λίγο χρόνο όπως φαίνεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση στο Άρης ΠΑΟΚ να μην είναι, να είναι ο κεντρικός προπονητής ή τέλος πάντων να κοτσάρει ο κεντρικός προπονητής, δεν ξέρω αν θα είναι Σκερκίδης. Ζουνίζει τελευταία μου βγάζει το 21 ήταν στην Καραϊόβα. Ναι, στην Ρουμανία. Εκεί πήρε η κύπελο. Θέλω να πω τέλος πάντων ότι ξέρεις, ο Άρης έχει μια μεγάλη πίεση, διότι έχει και την... έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη. Εγώ δεν λέω κακός. Τον έβαλε όμως πολύ ψηλά. Δηλαδή, οτιδήποτε κάτω από τη δεύτερη θέση ήταν αποτυχία. Είπε πριν δύο μέρες ο Γενικός Διευθυντής. Ναι. Το Άρη, ο κύριος του Μασάτος. Ναι. Ο Καρυπίδης μίλησε για διεκδίκηση και του πρωταθλήματος, όχι μόνο του κυπέλου. Mm-hmm. Συνεπώς, δεν έχει χρόνο και δεν έχει και, πώς να το πω, χρόνο καινούριος προπονητής, όποιος και αν είναι, τα αποτελέσματα θα είναι το πρώτο ζητούμενο από την πρώτη μέρα. Παρά τα αυτά εξακολουθεί να είναι μια νέα ομάδα και ασφαλώς με νέους ποδοσφαιριστές, πάρα πολλούς, και ασφαλώς με έναν προπονητή που θα έρθει και θα κάνει κάποια, δεν ξέρω πόσα, αλλά σίγουρα κάποια
μπορεί και πολλά διαφορετικά πράγματα από τον, από τον προηγούμενο. Και όλα αυτά πρέπει να γίνονται με νίκες. Όταν ο πύχης είναι τόσο ψηλά. Οπότε δεν είναι καθόλου εύκολο τάσκολο αυτό. Και θα ζοριστεί αρκετά ο Άρης. Όλο αυτό θα έχει να κάνει και με την ψυχολογία του. Και η ψυχολογία πάντα παίζει ρόλο σε σχέση με το Άρης ΠΑΟΚ. Φαντάσου να έρθει αυτό το πράγμα διπλό. Και τον ΠΑΟΚ να έχει 9 και τον Άρη 3. Σου λέω το πιο απλό. Ή φαντάσου ο Άρης να μείνει από νωρίς πίσω στην διεκδίκηση όλων αυτών που θέλει να διεκδικήσει τη φετινή σεζόν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Είναι μια δύσκολη. Ξαφνικά ο Άρης είναι υπό πολύ μεγάλη πίεση, και ενώ δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί ξαναλέω είναι μια καινούργια ομάδα, που δεν, όσο καλή και να είναι παίχτες, που θα είναι λάθος να γίνει υπόθεση εργασίας ότι δεν είναι καλή οι παίχτες, επειδή έχασε το Αγρίνιο, όπως είναι λάθος να γίνεται και υπόθεση εργασίας ότι είναι τόσο καλή που θα πάρουν το πρωτάθλημα. Χρειάζεται χρόνο και οι παίχτες για να μας δείξουν τι είναι, και όποιος προπονητής έρθει για να μας δείξει τι δουλειά μπορεί να κάνει. Αλλά τέλος πάντων, με όλη αυτή την πίεση που έχει μπει πάνω στην ομάδα, τώρα πια ο Άρης θα ζήσει μία σεζόν αντίστοιχη με την περσινή. Μόνο που την περσινή πίεση την είχε για άλλους λόγους, γιατί είχε ξεκινήσει με κιλό το μείον 6 και είχε ξεκινήσει και με 2-3 στραβά αποτελέσματα. Τώρα την πίεση θα την έχει, γιατί ο πύχης έχει μπει πάρα πολύ ψηλά και το κάθε μάτς θα πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, το 90-95% των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα η νίκη. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αφήνω τον Άρη στην άκρη μέχρι να μάθουμε και τον καινούργιο προπονητή. Ξαναλέω, για να κλείσω με αυτό, η αλήθεια είναι ότι τώρα το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι στο ρόστερ, να είμαστε ειλικρινείς. Το πρόβλημα φαίνεται να είναι στον τρόπο που έπαιζε ο Άρης. Αλλά όταν θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος με τον καινούργιο προπονητή, τότε θα καταλάβουμε και το ρόστερ. Αλλά δεν είναι ότι είδαμε το ρόστερ και καταλήξαμε σε συμπεράσματα του τύπου που πάει με αυτούς. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι αυτό το συμπέρασμα. Είναι ξεκάθαρο ότι το συμπέρασμα είναι που πάει με αυτόν τον τρόπο που παίζει. Άρα εκεί κατανοώ, αν και είμαι πάντα κατά των αλλαγών προπονητών, κατανοώ και την απόφαση για αλλαγή προπονητή. Αφήνω τον Άρη και πάω στον ΠΑΟΚ. Θα σου πει κάποιος, Τσέσκου, είσαι με αυτόν που θα πει ότι καλύτερα τώρα που είναι νωρίς παρά να περιμένουμε κι άλλο, ας πούμε, μήπως τρώσει η ομάδα, μήπως. Αυτή τη ζήτηση που κάνουμε πάντα όταν τίθεται θέμα προπονητή. Ναι, είμαι της άποψης καλύτερα τώρα, όχι γιατί θεωρώ ότι σώνει και καλά απέτυχε ο Μπούργος, αλλά αν έχεις το ζυζάνιο μέσα σου ως διοίκηση, ως στελέχη της ΠΑΕ, ως κόσμος του Άρη, ως τύπος, αν έχεις το ζυζάνιο μέσα ότι αυτός δεν κάνει και τρώγεσαι με αυτό, η στήριξη ποτέ δεν θα είναι πραγματική, θα είναι επιφανειακή, και επί της ουσίας, αν όχι το πρώτο, το επόμενο κακό αποτέλεσμα θα τον οδηγούσε στην απόλυση. Yeah. Οπότε, αφού εκεί θα καταλήγαμε στο φινάλε, καλύτερα να το κάνουμε νωρίτερα. Πάω στον ΠΑΟΚ, που το μόνο καλό, γιατί όλα τα άλλα είναι κακά και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το αποκλεισμό από την Ευρώπη, είναι ότι ο Λουτσέσκο βρήκε χρόνο να δουλέψει. Δουλεύει μέσα στις εβδομάδες, δημιουργεί ένα άλλο χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, που είναι το εξατλετικό και γεμάτο ακρίβεια passing game. Το είδαμε στην πρεμιέρα με τον Πανετολικό, δεν ήταν τυχαίο. Το είδαμε και στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μέσα από αυτό το εξατλητικό και με γεμάτο ακρίβεια passing game, ο Λουτσέσκο προσπαθεί να φτιάξει νοοτροπία νικητή στους ποδοσφαιριστές, να φτιάξει νοοτροπία κυριαρχίας σε αρκετά από τα νέα παιδιά που έχει στην ομάδα του. Προσπαθεί να κρύψει όλα τα προβλήματα που ενδεχομένως να έχει ανασταλτικά, τώρα που του λείπουν και αρκετοί από την άμυνά του, διότι είναι γνωστό ότι όταν ο καλύτερος τρόπος για να μείνεσαι είναι να έχεις την μπάλα στα πόδια. Και προσπαθεί να δημιουργήσει και τον επόμενο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι μια ομάδα που θα
κρατάει την μπάλα στα πόδια και θα προσπαθεί να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό αρχίζει και λειτουργεί. Τον βοηθάει και το γεγονός ότι βρήκαμε ένα μίνιμουμ συνεννόησης και σύμπνοιας με Κόρτιτς και Αουγκούστο, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν παίζουν σαν να είναι με το ζόρι εδώ. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το μορατόριο κάτω από το οποίο συνεχίζουν στον ΠΑΟΚ, αλλά συνεχίζουν. Και φαίνεται ότι συνεχίζουν όχι αναγκαστικά, τουλάχιστον στον Κόρτιτς που είναι ένα παιδί που η γλώσσα του σώματος του λέει τα πάντα, το καταλαβαίνεις. Χθες για πρώτη φορά εγώ αισθάνθηκα ότι είδαμε τον περσινό Κούρτιτς σε σχέση με την ψυχολογία του, όχι σε σχέση με την απόδοση του. Αυτή θα έρθει σιγά σιγά. Αλλά δεν αισθανόμουν ότι έβλεπα έναν παίχτη όπως τα προηγούμενα μάτς που δεν θέλει να είναι εκεί ή που τέλος πάντων είναι εκεί με το ζόρι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα αυτό έχει να κάνει με τον Λουτσέσκο, άλλωστε γι' αυτό νομίζω μαζί του με αυτήν την οπτική επαφή και τη σφιγμένη γροθιά πανηγύρισε το εύστοχο πέναλτι ο Κούρτιτς. Ο Λουτσέσκο είναι αυτός που ξαναφτιάχνει την ψυχολογία και δίνει κίνητρα στο Κούρτιτς. Το λέω αυτό γιατί παίχτες με τα δικά τους ηγετικά χαρακτηριστικά είναι απολύτως απαραίτητοι σε ένα νεανικό σχήμα που φτιάχνει ο ΠΑΟΚ. Χθες είδαμε, ή τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, εγώ είδα έναν κεφάτο Ζίβκοβιτς μετά από καιρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι και η φετινή σεζόν δεν είχε ξεκινήσει καθόλου καλά για τον Ζίβκοβιτς και το περσινό φινάλε της σεζόν επίσης δεν ήταν καθόλου καλό για τον Ζίβκοβιτς. Τον ψάχνουμε τον καλό και τον θέλουμε τον καλό Ζίβκοβιτς, εννοείται. Και επίσης το είχαμε συζητήσει αρκετά από τις μεταγραφές όταν είχαν γίνει. Είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι ο Νάρα είναι ο πιο έτοιμος ποδοσφαιριστής από αυτούς που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ και αυτός που μπορεί να του δώσει πράγματα αμέσως. Μην ασχολείστε με το ότι ήρθε από τη Β' Εθνική Γερμανίας. Ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής που γενικά θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα, θα βρει ρόλους πολύ γρήγορα. Θα προσφέρει αμέσως, δεν στέκομαι στον γκολ. Το γκολ έχει και αρκετή δόση ποιότητας και ικανότητας ατομικής, αλλά έχει και δόση τύχης στο 96. Στέκομαι γενικά στην παρουσία του. Τι κακή εκτίμηση του τροματοφύλακα, φυσικά. Σωστά, ναι. Ένα παιδί που αμέσως δίνει πράγματα στον ΠΑΟΚ, δεν έχεις να τον περιμένεις, δεν είναι στοίχημα, δεν είναι ταλέντο που να δούμε αν θα σου βγει, δεν. Είναι απολύτως έτοιμος ποδοσφαιριστής για να δώσει πράγματα στην ομάδα. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το παράλληλο, λίγο η στήριξη σε αυτό το παιδί, το Γκουλιεράκι, ο οποίος θα είναι ο επόμενος ποδοσφαιριστής από τον οποίο πάω, θα βγάλει αρκετά χρήματα, έχω την αίσθηση, τύπου Τζόλις δηλαδή. Στον ΠΑΟΚ αρχίζουν και κερδίζουν πράγματα. Λίγο χθες έλειψε να τη ρίξουν την καρδάρα με το γάλα, γιατί εξακολουθεί να έχει ένα ζήτημα ο ΠΑΟΚ. Το είχε και στο πρώτο παιχνίδι με τον Πανετολικό, μας το έδειξε και χθες. Δεν σκοράρει εύκολα και δεν τελειώνει τα μάτς. Και το μάτς πρεμιέρας και το χθεσινό ήταν για να το πάει ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή στο 2-0 και να το βάλει για ύπνο. Δεν το πήγε στο 2-0, δεν το έβαλε για ύπνο. Και χθες αυτό λίγο έλειψε να του κοστίσει. Στην πραγματικότητα χθες ήταν για τον ΠΑΟΚ ένα μάθημα που δεν του έγινε πάθημα και υπό αυτή την έννοια είναι πολύ καλό. Θέλει χρόνο, αλλά ξαναμοιάζει να έχει μπει το τρένο σε ράγες απάνω και να έχει πάρει μια πορεία που ήταν πολύ σημαντικό, γιατί όλο το καλοκαίρι είχε φανεί είχε δοθεί μάλλον μια αίσθηση εκτροχιασμού. Και δικαίως σε έναν βαθμό είχε δοθεί αυτή η αίσθηση. Τώρα σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές μοιάζει ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει πάνω σε ράγες πάλι και ξεκινάει μια διαδρομή. Θα δούμε πού μπορεί να τον βγάλει αυτή η διαδρομή, αν μπορεί να τον βγάλει μέχρι τέλους στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι τέλους ή αν ακόμα χρειάζεται χρόνο, γιατί πρόκειται για τη δημιουργία νέας ομάδας. Το καταλαβαίνει ο καθένας και χθες είδε Κοτάρσκι, Κουλιαράκι, Τσαούσι. Πολλά νέα παιδιά βασικούς, νέους ξένους βασικούς, Μπράντον Τόμας, Νάρεϊ. Είναι μια ομάδα με... Τόμας είναι ωραίος, Ζιζάνιο είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή και τη φάση που χάνει εκεί, που πάει να κάνει την τρίπλα στο Γιαννιώτη, είναι φάση σεντερφορής και ωραία ρε παιδί μου. Τελικά του όπως λέμε σεντερφορ. Κοντού.
που ξέρει πώς θα. Δηλαδή, αν περάσει από εκεί, θα λέμε την κολάρα τη σέντερ φοράρα. Ρε φίλε, αλλά έκανε το τσάκο για νιώτησε εκεί και την έπιασε την μπάλα. Το συμπαθώ τον Ντόμας, μ' αρέσει. Ναι. Ακόμα και τη μανούρα που κάνει στα στημένα, εκεί που ταλαβερίζεται εκεί με, με τον τερματοφύλακα, χώνεται, σμπρόχνεται, κάνει. Σιγά που δεν θα χάνει σε σένα η μανούρα. Ναι, μ' αρέσει που είναι μανουριάρης. Ναι. Αλήθεια είναι. Είναι ένα παιδί που δείχνει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία για το Μπάουκ. Είναι διαφορετικού τύπου φόρα από τον Ολιβέιρα και δείχνει να προσαρμόζεται γρήγορα και να τον εμπιστεύεται και πολύ ο Λουτσέσκου. Θα μου πεις, έχει κι άλλον. Ναι ρε παιδί μου, θα μπορούσε να πει okay, πρέπει να βάλω από την αρχή τον Ολιβέιρα όσο αντέξει. Ναι. Θα δούμε. Και είναι δεύτερη φορά, δεύτερο συνεχόμενο μάτς που του δίνει φανέλα βασικά. Σωστά. Ένας, θα κλείσουμε με έναν, έχω και λίγο τσιγκάρα πριν σου πω αυτό που μου είπε ένας φίλος μου που κυνηγάει τον Λουτσέσκου. Ο Τσιγκάρας θα φύγει, μάλλον λένε πληροφορίες, θα πάει στην εξωτική Γαλλία. Ναι. Να δούμε πρώτα τον deal με ποιο αν τρόπο. Ναι, αλλά μάλλον από ό,τι λένε πληροφορίες. Όχι. Και με ποιο τρόπο πάει. Δανεικός λένε και με όψιον αγοράς στο τέλος σεζόν. Ναι. Γύρω στα 2,5-3. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι το παιδί αυτό το θέλουν πραγματικά εκεί. Και θα το βάλω να παίξει. Εγώ δεν αφήνω στην άκρη το αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ τα χρήματα από το ερχόμενο καλοκαίρι και αν θα κάνουν χρήση της οψιών. Και επιμένω στο αυτό το παιδί χρειάζεται παιχνίδια. Είναι κάτι παραπάνω από εμφανές του, χρειάζεται παιχνίδια. Και για να βγάλει τις αδυναμίες του, αλλά και για να βελτιώσει πράγματα. Αν στον ΠΑΟΚ δεν του τα έδιναν, και δεν θα του τα έδινε φαίνεται ο Λουτσέσκου, στο βαθμό που θα ήθελε, αυτό είναι ο λόγος που εκεί ποντάρει σε πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό κράτησε και τον ΣΒΑΜ, γι' αυτό έδωσε και τον αγώνα του για να μείνει ο Κόρτιτς και ο Αουγκούστο. Υπάρχει και ο Ντάντας, ο οποίος δείχνει καλά πράγματα, επίσης πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Από όλες τις μεταγραφές των νεαρών που θέλουν να γίνουν αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές στο ΜΠΑΟΚ, αυτός φαίνεται ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους άλλους. Και από τον Φελίπε Σουάρες και Σιχέθα τον Γενάρη, ναι. Και από τον Κουαλιάτα. Όχι Φελίπε. Ναι, Φελίπε. Ο Ράφα είναι εκτός. Ο Ράφα είναι τώρα. Από όλους αυτούς φαίνεται να είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Άρα με αρκετές επιλογές εκεί, από τη στιγμή που φαίνεται πως μένει και ο Κόρτιτς και ο Αουγκούστο, ορθώς τον δίνει να πάρει παιχνίδια, αρκεί αυτή εκεί να είναι μια ομάδα που όντως θα του τα δώσει τα παιχνίδια. Αν βάζει τόσο μεγάλη ρήτρα, 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από ότι το πιστεύει η Τουλούζ. Και αυτό ίσως να είναι καλό σημάδι, ότι θα πάρει χρόνο, θα παίξει και δεν θα πάει εκεί για να παίζει ένα στα δυο μάτς σε 10 λεπτά, γιατί τότε δεν αλλάζει τίποτα. Είναι ένας παίκτης που βγαίνει για τον ΠΑΟΚ, που λέμε να βγουν νέα παιδιά να στηριχθεί καινούρια ομάδα. Βέβαια πρέπει να έχει και τον ανάλογο προπονητή για να στηρίζει αυτά τα παιδιά, τέλος πάντων, και να τα προωθεί και να μην το κάνει με το στανιό. Είναι ένας παίκτης, τέλος πάντων, από τα παιδιά τα 2, 3, 4 το πολύ των τελευταίων χρόνων που μπορείς να στηριχθείς και σου λέει ο άλλος τώρα θα τον δώσουμε τώρα. Βγάζουμε κάτι καλό από τις ακαδημίες και τα λοιπά, να στηριχθεί ο καινούριος ΠΑΟΚ και σε αυτόν. Και το δίνεις. Τι του λες αυτό? Το ακούω. Εγώ το ακούω. Και συμφωνώ με όλη αυτή την επιχειρηματολογία. Αλλά στο τέλος της ημέρας πας στο διατάστε. Και αν το διατάστε είναι ότι ο Λουτσέσκου θα τον βάζει πολύ λίγο και εξήγησα τους λόγους για τους οποίους θα τον βάζει πολύ λίγο, δεν θα βγει. Οπότε καλύτερα να τον δώσουμε, να τον δανείσουμε για να οριμάσει κάπου αλλού και είτε να μας γυρίσει έτοιμος, πιο όριμος, είτε αν είναι ο στόχος αυτός, ναι. Okay, να παίξει του Λούς για να γυρίσει πίσω, αλλά... Ναι, καταλαβαίνω ότι ο Τσιγκάρας έμενε, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει, ας είμαστε ειλικρινείς, με Κόρτιτς και Αουγκούστο. Τώρα που καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι δύο θα μείνουν και άρα θα πάρουν πολύ χρόνο εκεί, και που υπάρχει και ο ΣΒΑΜ και που υπάρχει και ο Ντάντας, και λέω αυτούς που είναι βασικοί, γιατί υπάρχουν ένα δυο ακόμα, θα μπορούσα να αναφέρω. Έτσι είναι. Καταλαβαίνουμε ότι με ένα μάτι την εβδομάδα θα πάρει πολύ λίγο χρόνο. Οπότε ας τον δώσουμε και βλέπουμε είτε αν θα γυρίσει πιο όριμος, είτε αν θα βάλουμε 3 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο.
Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει, αλλά καθίσω αυτό που μου είπε χθες το βράδυ αργά μισή κιόλας μετά το μάτσο του ΠΑΟΚ. Ένας φίλος μου λέει, ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ με διαφορά στα παιχνίδια, δυστυχώς με άσχημη κατάληξη με τη Λεύσκη. Σκέφτομαι, λέω Νάρη. Λέει ναι. Ποιος είναι από τους καλούς, εντάξει, τώρα δεν έχει επηρεαστεί από τον γκολ που έβαλε χθες, ας πούμε, στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Λέω Νάρη. Μου λέει, τι έχει ο Νάρη που δεν έχουν οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ σε όλα αυτά τα παιχνίδια και το ευρωπαϊκό, ας πούμε, με τη Λεύσκη και στους πρωταθλήματος. Λέω, τι ρε. Μου λέει, δεν έκανε προετοιμασία με τον Λουτσέσκο. Τον κυνηγάει όμως, οπότε εντάξει, δεν είναι αντικειμενικός. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσέσκο. Άδικο. Άδικο, ρε. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά.